Και εφόσον το φουρκα είναι το πιο γρήγορο blunt damage που μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάθεσαι από μακριά και να το ρίχνεις φλόγες, γιατί πετάει φωτιά σε αυτό το πρόβλημα. Projector. Ναι. Κοίτα, για λίγο σταμάτησα να βαράω. Με ευνηδίασε. Έλα εδώ. I see you. Οι δύο τελευταίες ευκαιρίζει όπως κακούσεις. Τελευταία. Next year. Δεν πειράζει. Και να κάτσω να το πάρω. Να κάτσω. Θα κάτσω να το πάρω γιατί λέει. Εντάξει, σκότωσε έναν από τα τέσσερις φορές. Στο άλλο δωμάτιο. Όχι ότι είναι δύσκολο. Πιο κοντά είναι στο άλλο. Μπα, η ίδια απόσταση. Πιο κοντά είναι. Μπορεί να ρίξει με μαμάς. Α, αυτό έτσι πολύ. Τζάβελ. Μου ρίχνουν το παλούκι που είναι καρφωμένο. Και μου μαμάς αυτό έτσι. Εγώ νόμιζα από αυτούς παίρνεις το μαμάς, ας πούμε. Δεν ήξερα ότι παίρνει τόσο νόμι. Μήπως έγινε καραμπάκι και πάνω, τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ μου δεν έχω πάρει το μουραμάσα από άλλον. Πρώτη φορά σε αυτό το... Γι' αυτό λέω κάθε φορά μαθαίνεις για κάτι καινούργιο. Εκείνη τον υπότι που αφήνει πίσω την ψυχή του που έβγαλε, εκείνος το έδειξε. Είσαι το Τούλκας κύριε. Ο Τούλκας. Ο Τούλκας υποτίθεται ότι ήταν στο Νάχρα Δαχλυδιών, στο Σιμαρίλιον, ο πιο δυνατός από τους θεούς. Το συγκεκριμένο όπλο έχει δύο μαγικές επιθέσεις. Το απλό του χτύπημα. Το σωρίκεν του. Χαντόκεν. Το χαντόκεν, ναι, σωρίκεν του. Το χαντόκεν του και... της Τσαν Λί, πολλές συγκροθιές. Ή του... του Χόντα, το... Το Palm Strike, όχι, το... από το Fist of the North Star. Α, μπράβο, ναι, και Zero for the win. Και συνεχίζουμε τώρα κανονικά. Άμα μου το πετάξει τώρα ξανά το Zero. Τέτοια. Τύχε. Τώρα που πάμε. Πάμε στο πράγμα. The creature λέγεται, πάμε. Λάσμα. Κοίτα ρε. Νόμιζα The Thing λέγεται. It's the creature. Εδώ... Δεν φταίω εγώ σαν παίχτης. Εδώ τα ασανσέρ είναι... κλειδωμένα. Πόσο λες να αντέξει? 2 δευτερόλεπτα να αντέξει. Επειδή είμαι λίγο gimped. Κάτσε να γίνω προ. Ωραία, μπαίνω μέσα. Το κόψε το κεφάλι. Εν τω μεταξύ εμφανίζομαι από πίσω του μπου! Δεν το περίμενα, σε περίμενα την άλλη. Πάει και το δόντι. Με περίμενε να έρθω από εκεί, όντω. Το τραπεζίδι του δόντι πλάτη. Τον κοινόδοντα. Τον ένα του διαδάμου. Έλα και τώρα θα σου πέσει κανένα ρίγκο βάζα εδώ στους παραγωγούς και γελάμε. Εδώ είναι το... Κανονικά εδώ έπρεπε να πάρουν ας πούμε το Ρίγκο Βάρντα. Αλλά δεν ξέρω να περάσει το δωμάτι, δεν θα τα τέξω. Luck potion. Είναι συμπυκνωμένη τύχη στο χάπι. Ναι. Ωραία, αν το βγαίνει αυτό κάποιος σήμερα, ας πούμε, θέλει εδώ να στο πει μόνο. Πάμε και στον άλλο. Θα τα παίρνει αυτό στο μου πιστεύω. Η πατέρα δεν έχει ο κλειδίς του. Κοίτα το ψέμα του Χρυσέγγιν. Δεν μπορώ. Για λίγο. Πολλά ζητάσεις. Είναι πολύ πέρα. Όχι, γίνεται. Κάπου γίνεται. Σκελετών Νόβα. Πολύ μου αρέσουν αυτοί οι. Και η επίθεσή τους είναι η καλύτερη επίθεση που έχει, που μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν Νόα στο Order of Ecclesia. Ναι, στο Order of Ecclesia η επίθεση των Σκελετών Νόβα την κάνει σπαθή εκείνη. Καλά, πέρα το σπαθή, το ίδιο το Καμεχάμ που πετάει, ας πούμε, είναι η καλύτερη επίθεση. Εδώ επειδή δεν υπάρχει ανάποδο ασανσέρ, αναγκαζόμαστε να πάμε από εκεί στο τέλ και χάμε. Χάμε! Χάμε! Λέω κι εγώ, πώς είναι. Άρχισε να χτυπάει ο Μίχλι. Ναι, κι εγώ νόμιζα ότι χτύπησε ο Μίχλι, λέω τι γίνεται. Εκ
έκανε τη δουλειά. Μόνοι. Αυτό εδώ πώς στέκεται ανάποδα στις αλυσίδες, δεν ξέρω. Έχει καρφωμένα εδώ. Οι αλυσίδες είναι μούφα. Ναι, είναι και καλά, είναι κολόνες, δεν είναι σε στυλ αλυσίδα. Αυτή είναι terminus est. Ναι. Τι σημαίνει terminus est? Είναι το τελευταίο, ξέρω. Κάτι τέτοιο. Λατινικά, ποτέ δεν... Τελικό χτύπημα. Ποτέ δεν ήμουν τελικό. Θα τους ξαναβούμε και αργότερα αυτούς, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πάρω και το terminus est, δεν είχε κανένα σόι σπαθί. Έχει όμως ωραίο. Thornweed. Είναι αυτά που φυτρώνουν, δεν θα τα αφήσεις. Δώσε μου τα σταφύλια σου. Ουσιαστικά τώρα το παιχνίδι τελειώνει πιο εύκολα γιατί δεν χρειάζεται ούτε καν να... Δεν χρειάζεται να σταματάω, ναι, δεν χρειάζεται να σημαδεύω, δεν χρειάζεται να σταματάω, δεν χρειάζεται να σκέφτομαι και ναι, δεν χρειάζεται να αποφεύγω. Όπως έλεγε και σε ένα οδηγό παλιά που είχα διαβάσει, προσοχή, η ασπίδα του Alucard και το Chrysa Egrim κάνουν το παιχνίδι extremely uninteresting. Κοίτα πόσες φορές βαράει. Οπα. Ο λύκος. Καταιγισμός από αυτή τη θύματα. Το ήξερα. Και φυσικά Iron Ball. Πάμε για Ball. Επειδή δεν το έκανα για να δείξω τις παγίδες που βγαίνουν δεξιά και αριστερά. Πολύ σπαστικό μέρος, πάρα πολύ σπαστικό μέρος. I did that on purpose. Oh. Να το δω. Ένα μίλι τι γίνεται χειμώνα. Είναι άχρηστος. Από εδώ πάω. Ναι. Ναι, το ξέρω. Εντάξει, ας πάω. Τι πειράζει. Γιατί πίσω από άγιες πόρτες. Δεν είναι μπλε πόρτα, περνάνε στη γύλης. Όχι. Ξέρεις, είναι πόρτες κλεισμένες με χόλι σύμβουλα. Είναι σφραγισμένες. Και τι φιλούσαν από πίσω. Μην τίκες. Γιατί πλέον το φαίνεται σπάνιο. Πλάκα κάνεις. Δεν είναι σπάνιο. Δεν κάνει. Δεν το έκανε. Δεν ξέρω γιατί. Ξέρω εγώ. Σακάρω. Νόβα σκελετών. Δηλαδή, αν τους πάρεις αυτούς τους σκελετούς σπίτι σου, θα πιάνεις Νόβα. Έχει Νόβα. Έχει HD. Έχει σκελετό Νόβα. Έχει HD. Να είναι θυμός το Βάιλ Θεία. Έτσι να το κάνω τώρα. Αντί για σου ρίγεν σου πετάει μια αγροφωγική ρε. Αυτά είναι. Die, monster. Να πάρεις ρολόι. Αλλά τώρα το μήμα χρειάζεται. Το είχε μέχρι τώρα, ξέρεις, και τώρα έχασε. Να το. Αυτός ο εχθρός κάθε φορά που το σκοτώνεις, level up. Πετάει την καλύτερη πανοπλία στο παιχνίδι. Μία από τις τρεις. Και ένα σπαθί, αλλά το σπαθί του είναι Grand Sword. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Είχα παιδιά να δοκιμάσω το Fist of Tulkas αυτό, ναι. Τι? Είμαι στην κοινιά, μπλάντε. Να, τι είδες. Καλά, εντάξει. Δεν έχει. Chrysa Egrim και Άγιος ο Θεός. Πέτα το είναι Neutron Bomb. Neutron Bomb. Αλλά τι να ξέρω. Bomb ανετρονίων. Σε αυτούς ο κόσμος κάθε και κάνει level up. Φορώντας όμως. Το οποίο δεν το έχεις. Το παίρνεις μετά τον κάλα μου αυτό το ρούπι σε που ναι. Από το fast fire damage, οπότε δεν αξίζει. Έχει fire mail. Επίσης αυτοί μπορούν να σκοτώσουν πάντα πολλά. Γιατί τρως πολύ damage από όλα αυτούς. Να πούμε και το ότι στο παιχνίδι όσο πιο πολύ σκοτώσεις έναν εχθρό αρχίζει και σου πετάει... Αρχίζει και... Κοίτα, έχουν guard παντού, ρε. Σου δίνει όλο και λιγότερα experience. Αυτός ο εχθρός. Δηλαδή ακόμα και αυτοί που σου δίνουν τα περισσότερα experience σε κάποια φάση του παιχνιδιού αρχίσουν να σου πετάνε ένα. Ξέρεις σε τι άλλο είναι αδύναμοι αυτοί οι εχθροί?
οι corner guards, πώς λέγονται. Εδώ μπορείς να γονατίσεις πάλι το frame rate πάνω. Να πάρεις ρολόι. Γι' αυτό ήρθα. Ξέρεις σε τι άλλο έχουν αδυναμία αυτοί οι εχθροί, στο δηλητήριο. Δηλαδή αν έχεις το δηλητηριασμένο του σπαθί, μπορείς να τους νικάς πάλι, τους κάνεις πολύ μεγάλα χτυπήματα. Πολύ δυνατά. Και αυτό που έλεγα είναι ότι τα experience του παιχνιδιού, όλοι οι εχθροί στο τέλος του παιχνιδιού ξεκινάνε να σου δίνουν ένα experience. Καταλήγουν να σου δίνουν ένα experience. Γι' αυτό καλύτερος εχθρός στο παιχνίδι από εκείνη το σπίτι για level up είναι το ένα σπαθί που βγάζει πολλά αντικείμενα έτσι γύρω του. Ήρθε η ώρα. Γιατί κάθε αντικείμενο που βγάζει, τόσο κάθε σπαθί που βγάζει, κάθε javelin, ασπίδα κτλ. Σου δίνει από ένα experience. Και επειδή είναι ένας εχθρός αλλά πολύ ταυτόχρονα, αξίζει να μπαίνει ο βγαίνεις και να το σκοτώνεις. Το power of Sire. Μπαθέν να δει. Το δικό μου είναι μεγαλύτερο από το δικό σου. Το μέγεθος μετράει στο Castlevania. Θα το φαρμάζει για την παραπλία. Όχι, θέλω να ανοίξει η άλλη μεριά από το δελόνι. Με καθέ για το ποια άλλη μεριά, για το Κολοσσέο. Όχι, εντάξει, άρα δεν πάω στο Κολοσσέο. Ναι, για το Κολοσσέο. Γιατί είναι ο πιο γρήγορος δρόμος για να πάμε εκεί πέρα. Εντάξει. Τώρα πάμε να σκοτώσουμε τα bosses, εντάξει. Για την έντοση θα τα πήγαινα. Ναι, αυτό θα σου λέγα. Σώσε εδώ πάνω, ωραία, ξαναπαίρνα μέσα, πάνε σκότωσε το Κολοσσέο το boss και σκότωσε την έντοση. Και μετά θα σκοτώσει το boss το Alchemy Laboratory. Δηλαδή πάνε προς τα πίσω. Δηλαδή να πάω πίσω εκεί πέρα που πήγαινα, έτσι. Ναι. Ωραία, ναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις save βασικά, αν δηλαδή στους υπότιτλους δεν μπορείς να κάνεις. Πόπο, φυλάκι μου. Φυλάκι. Great sword, ναι, μου το έδωσε. Να μου δίνουν την πανοπλία, καλά θα ήταν. Έχει τίποτα αυτό το great sword, κάνει το όχι. Όχι τίποτα, ένα απλό αντίγραφο είναι. Απλά είναι πολύ δυνατό σπαθί. Δηλαδή μόνο σε δύναμη διαφέρει από το short sword. Το σπαθί που κρατάνε, ουσιαστικά. Είναι great. What's so great about this sword? Από εδώ παίρνουμε ένα ωραίο σπαθί, το Moonblade. Δεν θα κάτσω να το πάρω, αλλά έχει την ικανότητα να ρουφάει τις ψυχές των αντικειμένων. Σαν soul steel, θες πάντα. Ναι, σαν αυτό, κάθε χτύπημά του, όταν χτυπάει το χτύπημά του βέβαια, όχι όταν αστοχεί. Να, αυτός εδώ αόρατος το πετάει. Αζαγκάλ. Ωραίος αυτός. Είναι soul steel. Πολύ μου άρεσε και κατάει το soul weaver. Α, είναι και ο Ακμοντάν εδώ πέρα που δείχνει και αυτός κομμάτι του Βλάντου. Δες εδώ ποιος είναι. Ο Μαλακί. Ο Μαλαχίας. Αυτός είναι εδώ μεταξύ ο... Είναι προφανώς δηλαδή. Αυτός είναι ο Κθούλου. Ότι είναι ο Κθούλου, ας πούμε. Μπορείς να το σκοτώσεις 2-3 φορές άμα θέλεις για να πάρεις την Τάξελ που είναι, κατά τη γνώμη μου είναι πιο όμορφη ασπίδα στο παιχνίδι. Ναι, έχει. It has the looks. Και επίσης είναι μία από τις δύο ασπίδες στο παιχνίδι που μπορούν και επιτίθενται. Δηλαδή τις κρατάς. Χτυπάνε, είναι αυτή και η. Τις κρατάς μπροστά και επιτίθενται. Είναι αυτή και η. Αυτή και η Μέντουσα Σίλτ. Αλλά η Μέντουσα Σίλτ είναι πιο ίσχυρη. Ναι. Ή καλά, η Μέντουσα Σίλτ είναι. Σκότωσε τον 3-4 φορές, σκότωσε τον 3-4 φορές, εντάξει, είναι να δούμε. Αν θα το δείξει. Θα κάνω ένα-δυο περάσματα, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει. Τώρα που εμφάνισα την τηλεμεταφορά εδώ πέρα, στο Mask, can truly bring the dead back. Δεν θα κάτσω από πάνω, θα πάω στο Κολοσσέο. Μην πας στο Κολοσσέο, απευθείας. Μπορείς να πας να βγάλεις και τον Ακμοντάν, γιατί γι' αυτό ρίχνει κομμάτι του Βλάντ. Τον Ακμοντάν 2? Ναι, τον 2. Πάω τότε να βγάλω τον Ακμοντάν πρώτα. Ποιο είναι το 1 ή το 2? Τον 2. Θα τα πούμε στον 4. Inside joke. Είχαμε ένα φίλο που κάθε φορά που έχανε σε ένα παιχνίδι όπως το Tekken, ας πούμε, έλεγε, έχανε στο Tekken 3, έλεγε θα τα πούμε στο 4. Έχανε στο Tekken 4, έλεγε θα τα πούμε στο 5. Γιατί είναι να βάλεις Spike Breaker, δε. Ή να την περάσεις με νυχτερίδα, απευθείας. Με νυχτερίδα, ρε. Έτσι νιώθουμε. Ας γίνουμε επικίνδυνοι. Φαντάζει και κάπου. Φτιαγμένο ήταν, ρε φίλε.